Χθες ενημερωθήκαμε κι εμείς, μιλήσαμε με τους ζευγάρ, νεαρό ζευγάρ, 22 και 25 χρονών, κοπέλα και ο σύζυγος. Αντίστοιχα, 2 ετών παιδάκι, μόλις για 230 ευρώ η εταιρεία Aeron. Αυτό καταγγέλνουμε. Καταγγέλνουμε και την εταιρεία Aeron. Εντάξει, έχουμε καταγγείλει στις υπόλοιπες με διάφορες φορές που έχουμε έρθει εδώ πέρα στη ΔΔΕ. Μόλις για 230 ευρώ κόψαν το ρεύμα εδώ και 2 μέρες. Άμεσα παρεμβήκαμε και επικοινωνήσαμε με την Aeron, όπου δεν μπορούσαμε να βγάλουμε και εκεί τηλεφωνικά άκρια. Βέβαια, καταφέραμε το εξής. Να πάρει ίδια Aeron, ακόμα και η ίδια Aeron, να πάρει τηλέφωνο το σπίτι. Την οικογένεια, σωστά. Να πάρει την οικογένεια τηλέφωνο και να έρθουν σε μια συνόηση να κάνουν διακανονισμό. Οπότε μειώθηκε κατά 50%, 117 ευρώ πήγε. Εντάξει, η οικογένεια τα βρήκε. Μπήκαμε νωρίς μέσα το πρωί, γιατί έχουμε συνηθίσει από την ΔΔΕ να κλείνουν την πόρτα όποτε έχουμε συγκέντρωση και μαζευόμαστε απ' έξω. Οπότε ήρθαμε λίγο νωρίτερα μαζί με την οικογένεια, μπήκαμε μέσα. Πήγαν οι άνθρωποι να τα πληρώσουν. Για να μπορέσουν να κάνουμε μετά να μπούμε μέσα και να δούμε πώς καλύτερα θα γίνει ένας καλύτερος διακανονισμός, να μπορέσουν να τα βγάζουν πέρα. Μιλάμε για ένα παιδί 25 ετών μεροκαματιάρης, αυτό που έχουμε πει σαν εργατικό κέντρο πάρα πολλές φορές, να δουλεύει για 4 και 4,5 ευρώ ανασφάλιστος. Η σύζυγος δεν μπορεί να πάει για αυτή τη στιγμή σε δουλειά για το λόγο ότι έχει το παιδί. Αλλά αυτό είναι το κράτος. Αυτό είναι το κράτος της Νέας Δημοκρατίας, σημερινής κυβέρνησης, όπου δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για να προστατέψει τις φτωχές λαϊκές οικογένειες. Αυτό το οποίο λέμε και μέσα και αυτό που λέμε συνεχώς είναι ότι ο κόσμος έχει το εργατικό κέντρο, έχει τα σωματεία, έχει τους συλλόγους, τα χωριά. Όλοι μαζί μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το έσχος που γίνεται για μόλις 230 ευρώ, γιατί μην νομίζετε ότι ποσά είναι κάθε φορά μεγάλα, να κόβουν έτσι το ρεύμα. Χωρίς να σκέφτονται ποιος μπορεί να ζει μέσα. Να θυμίσω τον Αμαία από την Αγία Παρασκευή, να θυμίσω την Ιαμελή οικογένεια από την Αγιάσο που είχε κοπεί το ρεύμα η μέρα Παρασκευή. Συνεχίζουμε. Το εργατικό κέντρο βρίσκεται στη Χρυσομαλούσα. Ο κόσμος να έρχεται, να τα κουβεντιάζουμε, να συζητούμε, να γινόμαστε περισσότεροι και όλοι μαζί να σταματάμε όλο αυτό το έσχος το οποίο γίνεται. Από τα ρεύματα, κόσμος ο οποίος δεν έχει τα βασικά μέσα στα ψυχία του, πληστηριασμούς, ανασφάλεια. Πολλοίς κόσμος που δουλεύουν, συνάδελφοί μας που δουλεύουν ανασφάλιστοι και μαύρη εργασία, θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Συνεχώς θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Οι εταιρείες, οι εργοδότες θα μας βρίσκουν μπροστά τους να πατήσουμε πόδι και να κόβουμε το χέρι σε όποιον κόβει το ρεύμα.